Παράσταση διαμαρτυρίας θα πραγματοποιήσουν την 5η στις 8 πρωί στα γραφεία του Κέντρου Ίσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών που στεγάζονται στο ΕΚΑ Καβάλας, εκπρόσωποι σωματείων της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων. Κυρίαρχο αίτημα είναι η κατάργηση του νόμου που επιβάλλει φορολογία από το πρώτο ευρώ, καθώς και η άμεση επαναφορά του φορολόγιου του ορίου για όσους έχουν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα στις 12.000 ευρώ, καθώς και το να μην γίνεται καμία κατάσχεση πρώτης κατοικίας, επαγγελματικής στέγης και εξοπλισμού για εισοδήματα έως 12.000 ευρώ. Οι επαγγελματίες ζητούν την απαγόρευση κατασχέσεων και πληστηριασμών πρώτης κατοικίας για χρέη αυτασφάλισης και ο κατάσχετος λογαριασμός να συμπεριλαμβάνει όλους τους επαγγελματίες με εισόδημα έως 12.000 ευρώ. Συνάντηση με τους εκπροσώπους των κτηνοτρόφων από όλη την Ελλάδα είχε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σταύρος Αραχοβίτης και η Υφυπουργός Ολυμπία Τελιγιορίδου. Ο Υπουργός τόνισε προς τους κτηνοτρόφους τη βούληση του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα με στοχευμένα μέτρα και ανέπτυξε τα αμέσως επόμενα βήματα του Υπουργείου προς αυτήν την κατεύθυνση. Αυτά είναι πληρωμή κρατικών ενισχύσεων de minimis για ορεινούς, μειονεκτικούς και ενισχυωτικούς ποιμενικούς, δημόσια διαβούλευση της νέας υποσύνταξης υπουργικής απόφασης που προβλέπει αυστηρότερες κυρώσεις, ακόμα και κλείσιμο αφαίρεση άδειας επιχειρήσεων σε περιπτώσεις υποτροπής σοβαρών παραβάσεων, ποιοτική αναβάθμιση των ελέγχων στο φρέσκο γάλα και στη μεταποίηση γάλακτος και κρέατος και νόμο για τη συνδικαλιστική εκπροσώπηση των αγροτών και των κτηνοτρόφων που βρίσκεται στο στάδιο της επεξεργασίας και θα κατατεθεί το επόμενο διάστημα προς διαβούλευση. Σε αποκλιμάκωση του ζητήματος που δημιουργήθηκε με τα σχολικά βιβλία των μειονοτικών δημοτικών σχολείων, οδηγεί η έκδοση της σχετικής εγκυκλίου από το Υπουργείο Παιδείας. Η εγκύκλιος οριστικοποιεί το πλαίσιο με το οποίο θα κινηθούν οι εκπαιδευτικοί και οι τάξεις μετά το μεγάλο θόρυβο στην αρχή της σχολικής χρονιάς στα μειονοτικά δημοτικά σχολεία της Ξάνθης και της Ροδόπης. Η εγκύκλος προβλέπει πως οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αξιοποιήσουν ως πληρωματικό υποστηρικτικό υλικό τα βιβλία του Δημόσιου Προγράμματος για τις ανάγκες του τμήματός τους. Πέρασε ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο Κομωτινής η πρόταση για ίδρυση ανοιχτού κέντρου εμπορίου. Πρόκειται για ένα έργο το οποίο θα επιδοτηθεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης με σκοπό την αναβάθμιση και αξιοποίηση του ιστορικού κέντρου της Κομωτινής, αλλά και την ανακαίνιση των καταστημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτό. Εταίροι του προγράμματος ήταν ο Δήμος Κομωτινής και ο Εμπορικός Σύλλογος. Όπως δήλωσε η πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Κική Κωνσταντινίδου, έχουν δηλώσει συμμετοχή 85 καταστηματάρχες, οι οποίοι σημειωτέων δεν θα δώσουν ούτε ένα ευρώ από την τσέπη τους για την ανακαίνιση των καταστημάτων τους. Για ταχύ έγκριση των μελετών από τις τεχνικές υπηρεσίες του Υπουργείου, προκειμένου να προχωρήσει άμεσα η υλοποίηση ανακατασκευής του υφιστάμενου κέντρου υγείας Σαμοθράκης, ώστε σε σύντομο χρονικό διάστημα οι κάτοικοι του νησιού να απολαμβάνουν υγειονομικές υπηρεσίες σε μια σύγχρονη δομή υγείας, τόσο κτηριακά όσο και τεχνολογικά, δεσμεύτηκε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας, κ. Σταμάτης Βαρδερός. Σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Υγείας μεταξύ του κυρίου Βαρδερού με τη συμμετοχή του βουλευτή Εύρου του ΣΥΡΙΖΑ κυρίου Καΐσα και αντιπροσωπείας του Δήμου Σαμοθράκης αποτελούμενης από τον Δήμαρχο Σαμοθράκης κύριο Θανάσιο Βίτσα, τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κύριο Παναγιώτη Παπά και τον Δημοτικό Σύμβουλο κύριο Γιάννη Βογιατζή, εξετάστηκε η υποστελέχωση του κέντρου υγείας παρά τις συνεχόμενες προκηρύξεις θέσεων ιατρών, καθώς και η εξέβρεση τρόπων προσέλκυσης ιατρικού προσωπικού ώστε να καλυφθούν πλήρως και οι εννέα προβλεπόμενες οργανικές θέσεις ιατρών στο νησί. Επίσης, παρουσιάστηκαν από το Δήμαρχο Σαμοθράκη και συζητήθηκαν οι μελέτες για την πλήρη ανακατασκευή του υφιστάμενου κέντρου υγείας, καθώς και πρακτικοί τρόποι για την αμεσότερη και καλύτερη παροχή υπηρεσιών υγείας στους κατοίκους του κρητικού νησιού για το μεσοδιάστημα ως και την αποπεράτωση της ανακατασκευής.